Θα παρακαλέσω επίσης όσους είναι στις διαδρόμους να έρθουν και τα μέσα και να περάσουν το πιο με λιγάκι. Και μπροστά δεν διάδρομος. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Παύλος Τζούρου και είμαι επαφητής διδάκτορα στο τμήμα χημίας. Και η παρουσίαση έχει τίτλο Μικροπλαστικά και Βιοφύρ. Όπως έχετε καταλάβει, πλαστικά υπάρχουν παντού σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα, θαλάσσιο περιβάλλον, λίμνες, ποτάμια, τεχνητά έργα από τις σταθμίες εξεργασίας κλιμάτων. Όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, άρα τα πλαστικά ταξιδεύουν παντού, οπουδήποτε. Θα μπορούσαμε να βάζαμε ακόμη ένα κύκλο εδώ να δείχνουμε και την ατμόσφαιρα και τους παγετώνες που έχουν αναφερθεί σε μελέτες που υπάρχουν πλαστικά. Στα υδάτινα οικοσυστήματα υπάρχουν μικροοργανισμοί, τα οποία όπου βρουν άμα συναντήσουν μια επιφάνεια, δημιουργούν ένα ημένο, τον οποίο ονομάζουμε βιοημένα ή αλλιώς βιοφύρ. Με λίγα λόγια, πώς δημιουργείται ένα βιοφύρ. Αν τα πρώτα αιωρούμενα βακτήρια καταφέρουν να σταθεροποιηθούν σε μια επιφάνεια, νέα ή διαφορετικού είδους προσκολώνται και αυτά. Στη συνέχεια αρχίζουν και εκτείνουν μια ουσία το συνδημογραφικά ATS, εξοπλιστάρια πολυμερική ουσία στα ελληνικά, η οποία όταν δημιουργηθεί, βοηθάει τους μικροοργανισμούς στην πρόσληψη κρεπτικών, τους προσδίδει αθεκτικότητα και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Μπορεί να είναι και ένας λόγος για τον οποίο μικροοργανισμοί μπορεί να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις που παλιότερα μπορεί να μην μπορούσαν με τη βοήθεια των ρευμάτων. Αλλά το βιοφύρ μπορεί και να αποσπαστεί και να δημιουργηθεί, μπορεί να καταστραφεί και να ξαναδημιουργηθεί, να κάνει κύκλο. Οι δύο επιφάνειες που θα σας παρουσιάσουμε εδώ είναι δύο κοινώς χρησιμοποιούμενα πλαστικά, το χαμηλή πυκνότητα πολυθυλένιο, που κατασκευάζεται η πλαστική σακούλα, και το αντερεφθαλικό πολυεθυλένιο που κατασκευάζεται το πλαστικό μπουκάλι. Ο σκοπός ήταν να βρούμε μία μέθοδο η οποία γρήγορα και όχι καταστροφικά να χαρακτηρίζουμε κάπως το βιοφύρ. Οπότε προσπαθήσαμε να προσομοιάσουμε δύο υδάτινα περιβάλλοντα στο εργαστήριο. Χρησιμοποιήσαμε συνταγή συστατικού πυκού νερού και προσομοιάσαμε ένα σταθμό επεξεργασίας κλιμάτων και μία λίμνη, ας πούμε, ένα υδάτινο οικοσύστημα γλυκού νερού. Κόψαμε τα πλαστικά σε ρολίδα με
τα χαμηλή συχνότητα πολυθυμένου με διαφανή κάτω μεταλλικό πολυθυμένου. Θα τοποθετήσαμε σε αυτά τα περιβάλλοντα και αναχρονικά διαστήματα παίρναμε μετρήσεις μέχρι 50 μέρες. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι το βιοφύλλο μπορείτε να το δείτε και με γυμνό μάτι. Το βλέπουμε και στα βράχια και γενικά σε όλες τις επιφάνειες. Και οι τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι diffusers με κάθε πρόσωπη που είναι μια χαρτοσκοπική τεχνική περιόδου του ορατού. Και για την οπτικοποίηση χρησιμοποιήσαμε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Αρχικά όμως κάναμε ένα τεστ για να σιγουρευτούμε για τη μέθοδο. Κάναμε πολλές επαναλήψεις στα ίδια υλικά για διάφορα χρονικά διαστήματα και παρατηρήσαμε ότι υπήρχε επαναληψιμότητα. Οπότε κρατήσαμε τη μέθοδο. Εδώ μπορείτε να δείτε το λευκό χρώμα και το διαφανές ότι άλλαξε το χρώμα λόγω της διοξής. Οπότε τις νωρίδες που είδατε πριν με του γυάλινα τα δοχεία πήραμε τα αποτελέσματα τους. Το πάνω μέρος είναι τα χρώματα που προέκυψαν από τους μικροοργανισμούς από την ενεργή υλή και στο κάτω μέρος είναι από τους μικροοργανισμούς που προέκυψαν από το φυσικό υλικό από τους μικροοργανισμούς του υλικού νερού. Και παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Εδώ ξεκινάει 1, 2, 5 μέρες, 13 μέρες και μέχρι 50 μέρες. Και παρατηρήσαμε ότι στα φάσματα υπήρχαν διαφοροποιήσεις και ανάμεσα στα δύο διαφορετικά εδάφια περιβάλλοντα και ανάμεσα στα δύο υλικά. Αλλά εδώ είναι από την οπτικοποίηση τόσο από τα φάσματα όσο και από την οπτικοποίηση. Παρατηρήσαμε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Επίσης παρατηρήσαμε ότι το βιοφύλλ δεν αφήσε την ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Εδώ είναι ένα του. Και ότι στο άλλο υδάτινο μέσο αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι αλλού. Ότι σχετικά στην οπτικοποίηση ότι αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο. Αλλά τι γίνεται όταν έχουμε μικροπλαστικά. Να φύγουμε από τις λωρίδες, να πάμε στα μικροσκοπικά πλαστικά. Προμηθευτήκαμε μία σκόνη της χαμηλής συχνότητας που είναι ζερνίου, η οποία είναι βέρτσι, χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων. Πήραμε αρχικά μία εικόνα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης και παρατηρήσαμε το μέγεθος. Η κλίμακα είναι στα 0,5 μικρόμετρα και εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε, υπάρχουν μικροπλαστικά 0,07 μικρόμετρα, 0,64 μικρόμετρα, 0,17 μικρόμετρα, ισοματώματα. Επίσης, ότι εδώ είναι το πιο μαύρο χρώμα, μη σας φαίνεται, είναι λόγω του ότι έχουν πολλές ιστορώσεις πλαστικού. Πάνω ψηλά ακόμα πιο μικρά πλαστικά. Που με βάση αυτή την εικόνα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μικροπλαστικά σε μέγεθο που κάνουν και τα βακτήρια και οι μικροπλαστικά για το μέγεθος των ιών και των βακτηρίων. Δηλαδή τόσο μικρά. Το βιοφύλλ μου σε αυτά το μετρήσαμε με άλλη τεχνική. Και το ζήτα ποτέρσια είναι το όργανο που βλέπετε πάνω ψηλά.
το οποίο έχει την αδύνατη να φτιαχτούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθο των μικροπλαστικών. Και από την από ένα πρώτο πειράμα δείξαμε ότι φάνηκε ότι τα μικροπλαστικά με βιοφύλλ είχαν αφήσαν φορτίο, ενώ αυτά που δεν είχαν βιοφύλλ ήταν ουδέτερο το φορτίο. Αν τα αποκομιστικά μελέτη είναι λίγο, είναι σχετικά μεγαλύτερα, γίνεται αυτό που είπαμε στην αρχή, ένα σουμένο από μπακτήρια που προσκολούνται στην επιφάνεια. Αλλά όταν είναι πιο μικρά ακόμα τα μικροπλαστικά, πάνε τα μικροπλαστικά στις επιφάνειες των μικροοργανισμών. Αυτή είναι μία εικόνα, δε, που ενδεικτικά θα δείχνουν στα δοξινά με τα βέλη, δύο κομμάτια μικροπλαστικού. Εδώ η κλίμακα είναι 0,5 μικρόμετρα. Αν θυμάμαι καλά, η Escherichia coli το κολομακτηρίδιο, το γνωστό σε όλους, έχει δύο μικρόμετρα, δηλαδή είναι μεγαλύτερη από τα μικροπλαστικά αυτά. Τα γενικά συμπεράσματα είναι ότι η ανάπτυξη του βιοφύλλου στις επιφάνειες των πλαστικών διαφέρει ανάλογα με το είδος του υδάτινου περιβάλλοντος, το είδος του πλαστικού, αλλά και το μέγεθος των πλαστικών σωματιδίων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά την επιβλέποσα μου την κυρία Χρυσή Κάρα Παναγιώτη για την επίβλεψη και γενικότερα για την βοήθεια. Την υποτροφιά μου, την Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και το Πρόγραμμα της Γενοτομίας. Τον κύριο Χρήστο Μοτούλη και τον κύριο Ανίβο Άκρο και τους φοιτητές του Εργαστηρίου Τερογενής και Αυτοτερογενής Κατάλυσης. Τον κύριο Μπουρίκα, τους φοιτητές Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου με αριθμητήριες στο Digital Potential και τον Αντρέα Σκατή, τη Μαρία Κόλλη από το Εργαστήριο Ελεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης και φυσικά όλους εσάς για την προσοχή σας. Και ήθελα να κλείσω κάπως αισιόδοξα σε ότι από το 2016 με αυτή την κατάσταση την έρευνα τα ποσοστά που καταλήγουν στην ανακύκλωση, αυτοί είχαν ένα ξεπερνούμε τα ποσοστά που καταλήγουν στις χωματερές. Σας ευχαριστώ.